Εχμηρή απάντηση στις καταγγελίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων αλλά και του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κιλκής περί φαινομένων βίας σε βάρος του προσωπικού δίνει ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος Θεόδωρος Ρεβενάκης. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έγινε από κάποιους συγκεκριμένους κάποια μέλη της διοίκησης του Σωματείου. Το κύριο συμφέρον που εξυπηρετεί αυτή η ανακοίνωση είναι, θεωρώ, ο φόβος για το ξεβόλεμα ορισμένων ανθρώπων. Είναι η διέστησή τους η συνειδητοποίηση ότι οι πελατειακές σχέσεις σε αυτό το νοσοκομείο τελειώσανε. Η ΠΟΕΔΗΝ πήρε μία ανακοίνωση του Σωματείου όπου κόλλησε όπλα, πιστόλια και κυρίως τον Πολάκη που είναι ο εφιάλτης της. Αυτά είναι της ΠΟΕΔΗΝ, αυτά είναι κάποιων κρατικοδίαιτων αργόσκολων που έχουν ξεχάσει τι θα πει εργασία και ιδιαίτερα του κυρίου Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος πληρώνεται από δημόσιο ψυχιατρικό νοσοκομείο, στο οποίο δεν εργάζεται, έχει την έδρα του λίγα μέτρα από το Υπουργείο και κάνει διαδηλώσεις από τον μπαλκόνι και από το καφενείο του ισογείου και αυτός ο άνθρωπος εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν έχει ιδέα για καμιά κατάσταση για κανένα νοσοκομείο. Ο στόχος του είναι να μην προχωρήσει τίποτα, να μην αλλάξει η κατάσταση, το πάρτι των προηγούμενων ετών, το οποίο τελειώνει, τελείωσε. Η ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων είναι εκτός τόπου και χρόνου και στοχοποιεί τους ψυχικά πάσχοντες, τονίζει ο κύριος Ρεβενάκης. Θα έλεγα ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Μιλάει για ασήμαντα γεγονότα και το ανησυχητικό και το λυπηρό είναι ότι στοχοποιεί και στιγματίζει την ψυχική υγεία. Αυτό είναι που πραγματικά με δυσκόλεψε, γιατί στους 2,5 μήνες που εργάζομαι σε αυτό το νοσοκομείο εισπράττω καθημερινά τις καλύτερες κριτικές και την μέγιστη ικανοποίηση του κόσμου του Κιλκής από τις υπηρεσίες που προσφέρει το προσωπικό και πραγματικά κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι εκπροσωπούν αυτό το προσωπικό δυσφημίζουν το δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό με λυπεί βαθύτατα. Ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Βασίλης Τριανταφυλλίδης, εμένει στην άποψη ότι κινδυνεύουν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι ασθενείς, απαντώντας στη δήλωση του διοικητή του νοσοκομείου. Η βολεμένη υπόψη είναι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν και οι οποίοι εργάζονται. Και όχι μόνο αυτό, εκλέγονται και δεν διορίζονται. Θεωρείτε ότι υπάρχει λυπής φύλαξη, κινδυνεύουν τόσο και οι εργαζόμενοι και ασθενείς? Βεβαίως. Να σας αναφέρω ότι τόσο στην Μπύλη που εδώ και ένα χρόνο περίπου μένει αφύλακτη εκτός τα πρωινά ωράρια, αργίες και απογευματινά και νυχτερινά, όσο αφορά τώρα τη φύλαξη, τα 6 άτομα θεωρούμε ότι δεν είναι επαρκή. Θα μας αναγκάσουν να παρέμβουμε με την εισαγγελία αν συνεχίσουν να χρησιμοποιούν για αλλότριους σκοπούς τους ψυχικά πάσχοντες. Λέει χαρακτηριστικά ο Μελέτης Μελετιάδης, διευθυντής του τομέα ψυχικής υγείας του νοσοκομείου. Κατά πρώτον να μάθουν λίγο να δουλεύουν το μυαλό τους. Αν θέλουν να επιτεθούν στη διοίκηση του νοσοκομείου, στον τρόπο λειτουργίας, να το κάνουν σε πραγματικά γεγονότα. Να μην χρησιμοποιούν αλλότρια θέματα. Δεύτερον, αν αυτά τα αλλότρια θέματα τους ενδιαφέρουν, να έρθουν να τα συζητήσουμε. Αλλά να μην ξανατολμήσουν να χρησιμοποιήσουν για τους δικούς τους σκοπούς τους ασθενείς οι οποίοι είναι στο δικό μας το χώρο. Τότε ειλικρινά θα είμαστε αναγκασμένοι να πανεύουμε την εισαγγελία. Ο ίδιος είναι 30 χρόνια στο νοσοκομείο του Κιλκής και όπως τονίζει πρώτη φορά βλέπει και μάλιστα γραπτός τέτοια προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στην ανθρώπινη υπόσταση.